η διοίκηση της εταιρείας TASCAS με τη λήξη του έτους, το δώρο που επιφύλασε σε 8 εργαζόμενους ήταν η απόλυση, με πρόσχημα τη λήξη του project στο οποίο εργάζονταν. Η εταιρεία TASCAS δραστηριοποιείται στο κομμάτι της παροχής ψηφιακών υπηρεσιών σε πελάτες επιχειρήσεις. Πρόκειται για μια πολυεθνική εταιρεία, εισηγμένη στο Αμερικάνικο χρηματιστήριο του Nasdaq, με δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενους παγκοσμίως, πάνω από 300 στη Θεσσαλονίκη, με πάνω από 150 πελάτες μεγαθύρια, με τζίρο κοντά στο 1 δις δολάρια και καθαρά κέρδη 40 εκατομμύρια δολάρια το 2022. Δεν μας πείθει η διοίκηση ότι δεν υπήρχε project για να μεταφερθούν οι συνάδελφοι, όπως υποστηρίζει. Ιδιαίτερα όταν η κατάσταση που επικρατεί για τους εργαζόμενους είναι ένα κλίμα μόνιμης ανασφάλειας, με εντατικοποίηση, ένα ασταμάτητο κυνήγι στόχων που δεν πιάνονται, που συνεχώς αναθεωρούνται προς τα πάνω. Έτσι βγαίνει τα εκατομμύρια κέρδη της TASCAS, όπως άλλωστε και σε όλες τις επιχειρήσεις. Αντί να απορροφηθούν λοιπόν οι εργαζόμενοι σε άλλο project, η εταιρεία επέλεξε να τους στείλει στην ανεργία, σε μια περίοδο που όλοι οι εργαζόμενοι είμαστε αντιμέτωποι με ένα τεράστιο κύμα ακρίβειας. Τη στιγμή που και όσοι εργάζονται δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν σε βασικά έξοδα. Πρόκειται μάλιστα για εργαζόμενους που δεν έμειναν αμέτωχοι μπροστά σε αυτή την κατάσταση, αλλά διεκδίκησαν καλύτερες συνθήκες εργασίας και αυξήσεις των μισθών όλων των εργαζομένων της εταιρείας, καθώς επίσης συμμετείχαν σε απεργιακές κινητοποιήσεις. Το ίδιο πρόσωπο έδειξε η εργοδοσία και τον Μάιο, αμέσως μετά την απεργία της Πρωτομαγιάς, απολύοντας εργαζόμενη που απήργησε και διεκδικούσε καλύτερες συνθήκες δουλειάς. Δηλώνουμε και από εδώ ότι δεν θα τους περάσει. Οι απολύσεις ανακοινώθηκαν επίσημα λίγα λεπτά πριν πάρουν μέρος στη στάση εργασίας που κήρυξε το ΣΕΤΥΠ για αυτό το λόγο. Καταγγέλνουμε και από εδώ τη στάση της διοίκησης της TASCAS στη στάση εργασίας. Μπροστά στο ζήλο της να μην έρθουν σε επαφή οι εργαζόμενοι με τους συναδέλφους τους και το κλαδικό σωματείο τους, έφτασε στο σημείο να αποτρέπει εργαζόμενους να βγουν από το κτίριο με πιθανό κίνδυνο ακόμα και την ασφάλειά τους. Στα πολλαπλά αιτήματα του δοσού του ΣΕΤΥΠ για συνάντηση, αλλά και εκπροσώπου του ΠΑΜΕ και μέλους της διοίκησης του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης την ίδια μέρα, επέλεξαν να κρύβονται, διαδίδοντας συκοφαντίες για δήθεν βίαιες διαθέσεις. Αυτό που δείχνουν οι πρακτικές τους είναι ότι φοβούνται να μην διωγγωθεί η αγανάκτηση του προσωπικού απέναντι στις απολύσεις, την εντατικοποίηση, τους καθολιωμένους μισθούς, να μην έρθουν σε επαφή με το σωματείο τους. Δεν τους πέρασε. Ήδη έχουν πραγματοποιηθεί πριν και μέσα στις γιορτές πάνω από 4 κινητοποιήσεις παρεμβάσεις του σωματείου μας με σκοπό να αποτραπούν, να ανακληθούν στη συνέχεια οι απολύσεις, διεκδικώντας αυξήσεις στους μισθούς και καλύτερες συνθήκες δουλειάς, ενημερώνοντας τους εργαζόμενους. Το αφήγημα του People First ή του Best Place to Work που πλασάρει η εταιρεία, όπως πλασάρουν όλες και η πλειοψηφία των επιχειρήσεων του κλάδου, καταραίει με πάταγο. Γίνεται φανερό ότι δεν τους ενδιαφέρει ο εργαζόμενος παρά μόνο τα κέρδη τους και να μην αρθρώνει κανείς αγωνιστικό λόγο. Οι πρακτικές της εταιρείας για δέσιμο των εργαζομένων με project, για συνεχείς αξιολογήσεις, απολύσεις, δεν αποτελούν δυστυχώς εξαίρεση. Πρόσφατα, η Pfizer, μια άλλη πολυεθνική από τις πιο εμφληματικές επενδύσεις στην πόλη, ανακοίνωσε περικοπές όλο τον κόσμο ύψους 3,5 δις, γιατί τα κέρδη της εταιρείας, αν και αυξανόμενα, δεν έφτασαν τα νούμερα που υπολόγιζαν. Ή στην τηλεπερφόρμανση με την αθλειότητα των συμβάσεων ορισμένου χρόνου, που κάποιες έληξαν τέλος του χρόνου και δεν ανανεώθηκαν, που επίσης οι εργαζόμενοι είναι δεμένοι με το εκάστοτε project. Σε καμιά εταιρεία όμως δεν αξιολογείται αν ο μισθός φτάνει να καλύπτει τις καθημερινές μας ανάγκες, το ενίκιο, το λογαριασμό του αερίου, του ρεύματος. Η πραγματική μισθή μας είναι μικρότερη από το 2010, οι τιμές είναι τουλάχιστον 30% πάνω, οι φόροι μεγαλώνουν. Όλες οι κυβερνήσεις διαχρονικά έχουν φροντίσει για τη διασφάλιση της κερδοφορίας τέτοιων σπουδαίων, όπως λένε, επενδύσεων, νομοθετώντας για να διασφαλίσουν τα συμφέροντα των λίγων, διαμορφώνοντας το αντεργατικό πλαίσιο έτσι ώστε να βρουν οι εργοδότες μας πολυάριθμο, σχετικά φθηνό και καλά ειδικευμένο εργατικό δυναμικό, χωρίς συλλογικές συμβάσεις εργασίας, χωρίς συγκροτημένα δικαιώματα, με καταστολή κάθε φωνής που αντιστέκεται. Και μάλιστα προσφέροντάς τους φοροαπαλλαγές και επιδοτήσεις, ενώ σε εμάς φόρους και λυπή κάλυψη βασικών αναγκών, μισθούς που τελειώνουν στα μισά του μήνα. Δεν δεχόμαστε η ζωή μας να εξαρτάται από το κάθε project και το πώς αυτό θα πάει. Δεν δεχόμαστε την τρομοκρατία της διοίκησης απέναντι στις διεκδικήσεις μας. Υπερασπιζόμαστε το δικαίωμά μας για σταθερή δουλειά, με σταθερό εισόδημα, το δικαίωμά μας να μπορούμε να οργανώσουμε τη ζωή μας, να ξέρουμε τι μας ξημερώνει αύριο. Γι' αυτό και διεκδικούμε κανείς να μην είναι μόνος του απέναντι στην εργοδοσία. Οι εργαζόμενοι να καλυπτόμαστε από συλλογικές συμβάσεις εργασίας με κατοχυρωμένα δικαιώματα. Διεκδικούμε να ανακληθούν οι απολύσεις στην TASCAS, κανένα στην ανεργία, μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους.
ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς όλων των εργαζομένων, πάνω από τον πληθωρισμό, υπογραφή συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Κανένας εργαζόμενος της Τάσκας κάτω από τα 1.400 ευρώ μεικτά. Μετακίνηση από και προς το χώρο εργασίας με ευθύνη της εργοδοσίας. Μέτρα προστασίας για αποφυγή ασθενειών ή επιδείνωση της υγείας των εργαζομένων. Όχι στην εντατικοποίηση. Προσλήψεις προσωπικού όπου χρειάζονται. Προχωράμε εκ νέου σε κινητοποίηση αύριο στις 8 παρατέταρτο το πρωί έξω από τα γραφεία της Τάσκας και καλούμε όλους τους εργαζόμενους της εταιρείας αλλά και τους εργαζόμενους της πόλης να στηρίξουν. Απευθύνουμε κάλεσμα αγώνα σε όλα τα συνδικάτα της Θεσσαλονίκης, σε όλους τους εργαζόμενους. Προχωράμε σε μεγάλη σύσκεψη των εργατικών σωματείων στις 4 Φλεβάρι για τον κοινό συντονισμό των εργαζομένων μπροστά στην αντιλαϊκή επίθεση σε μια σειρά μεγάλα μέτωπα. Της ακρίβειας, των απολύσεων, των εργατικών ατυχημάτων, των ιδιωτικών πανεπιστημίων, της υποβάθμισης της υγείας, των πληστηριασμών. Δυναμώνουμε και ενισχύουμε τον δρόμο του αγώνα για να βάλουμε φρένο στις απολύσεις στην Τάσκας και παντού, να βάλουμε φρένο στα αντιλαϊκά μέτρα για να αποσπάσουμε κατακτήσεις. Δύο ημέρες πριν το τέλος της χρονιάς, στις 29 Δεκεμβρίου, η Τάσκας ανακοίνωσε και επίσημα την απόλυσή μας. Είχε προηγηθεί ενημέρωση ότι το τμήμα στο οποίο δουλεύαμε θα κλείσει και ακολούθησαν καθησυχαστικές υποσχέσεις για την απορρόφησή μας σε άλλο τμήμα. Όπως αντιλαμβάνεστε, αυτό δεν έγινε ποτέ. Προφανώς θέλαν να κερδίσουν χρόνο ώστε ανακοινώνοντας τις απολύσεις μας χριστουγεννιάτικα να αντιμετωπίσουν μειωμένες αντιδράσεις ή και καθόλου. Το έχουμε πει εξ αρχής και το λέμε για ακόμη μια φορά και στο πλαίσιο αυτής της συνέντευξης τύπου. Οι απολύσεις μας είναι εκδικητικές και οφείλονται στη δράση που είχαμε αναπτύξει όλο το προηγούμενο διάστημα. Διεκδικήσαμε καλύτερες συνθήκες εργασίας και αυξήσεις στους μισθούς. Σχεδόν όλοι μας συμμετείχαμε στις απεργιακές κινητοποιήσεις προηγούμενης χρονιάς. Όπως αυτές για το έγκλημα στα Τέμπη της Πρωτομαγιάς. Γιατί ακόμα και αυτή τη μέρα, όπως και όλες τις άλλες αργίες Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά κτλ., η εταιρεία μας καλεί κανονικά να δουλέψουμε. Τέλος, συμμετείχαμε και στην απεργία της 21ης Σεπτέμβρη που κήρυξε το σωματείο μας στο ΣΕΤΥΠ ενάντια στον αντεργατικό νόμο Γεωργιάδη. Ήδη από την πρώτη μεγάλη απεργία στις 8 Μαρτίου για τα ΤΕΜΠΗ και μπροστά στην εκπεφρασμένη μας διάθεση για συμμετοχή στην απεργιακή κινητοποίηση, η εργοδοσία έδωξε τα δόντια της. Προσπάθησε με την παρέμβαση ενός στελέχους να μας αποτρέψει από το να απεργήσουμε. Προφανώς και δεν πτωηθήκαμε και η συντηρητική πλειοψηφία παρά τις πιέσεις αποφάσισε να απεργήσει. Το ίδιο κάναμε και την 1η του Μάη. Θα μπορούσαν να υποθούν τόσα και άλλα τόσα. Ωστόσο, ακόμα και με αυτά, θεωρούμε ότι καθίσταται άκρως εμφανές ότι η Τάσκας θέλει τους εργαζόμενους χωρίς δικαιώματα, ώστε να μπορεί να τους εκμεταλλεύεται εμπόδιστα όπως και κάθε άλλη εταιρεία. Χρησιμοποιεί το προσωπείο People First μαζί με δίθεν σημαντικά προνόμια, ενώ οποιαδήποτε δική μας ανάγκη αντιμετωπίζεται με αδιαφορία, μέχρι και εκφοβισμό, με πλάνα δίθεν για βελτίωση απόδοσης και εν τέλει απολύσεις. Μάλιστα, αξίζει να αναφερθεί ότι όταν καταθέσαμε επίσημο κείμενο στην εταιρεία με τα αιτήματά μας για αύξηση του μισθού και για καλύτερες συνθήκες εργασίας, μας απάντησαν αμέσως πλήρως σαφώς ότι είμαστε προνομιούχοι, μιας και αμοιβόμαστε πάνω από τον κατώτατο μισθό. Ως εκεί έφτασε το θράσος τους. Όταν λέμε people first στην Τάσκας, εννοούν money first and people last. Για να το πω και στα ελληνικά, τα λεφτά πάνω απ' όλα και οι άνθρωποι τελευταίοι. Αυτό είναι το πραγματικό του σύνθημα. Εμείς από την πλευρά μας, απέναντι σε αυτή τη λογική που μας θέλει αναλώσιμους και χωρίς πραγματικά δικαιώματα, προτάσουμε τον δρόμο του αγώνα και της συλλογικής διεκδίκησης. Γιατί ο αγώνας που δίνουμε σήμερα ενάντια στις εκδικητικές απολύσεις, έχοντας και τις συμπαράσεις από εργαζόμενους και από άλλους εργασιακούς χώρους, τους οποίους θέλουμε να ευχαριστήσουμε για τη στήριξή τους, δεν αφορά μόνο εμάς. Είναι μια μάχη που δίνουμε για να βελτιωθούν συλλήβδινες εργασιακές συνθήκες στην Τάσκας, με καλύτερους μισθούς που να καλύπτουν το αυξανόμενο κόστος ζωής και με ανθρώπινους ρυθμούς δουλειάς. Ζητήματα άλλωστε που απασχολούν τόσους και τόσους εργαζόμενους σε άλλους χώρους δουλειάς. Σήμερα είμαστε οι 8 απολυμμένοι. Αύριο δυστυχώς μπορεί να είναι η σειρά άλλων συναδέλφων. Γι' αυτό κρίνουμε ότι είναι καθοριστική σημασία να αναπτυχθεί αλληλεγγύη μεταξύ των εργαζομένων, καθώς είναι το μόνο όπλο που έχουμε απέναντι στην εργοδοσία. Πιστεύουμε ότι ο αγώνας που δίνουμε σήμερα είναι μια καλή σπορά για το αύριο, όταν η εταιρεία προχωρήσει ξανά σε τέτοιου είδους ενέργειες. Ας καταλάβει καλά η διοίκηση εταιρείας ότι δεν μπορεί να παίζει με τις ζωές μας. Θα μας βρίσκει μπροστά της κάθε φορά που προβαίνει σε τέτοιες άδικες κινήσεις. Να το ξέρει καλά. Όταν χτυπάει έναν εργαζόμενο, θα βρίσκει όλους τους υπέλοιπους απέναντί της. Και ακριβώς αυτό θέλουμε να δώσουμε έμφαση και από αυτό εδώ το βήμα. Στην ανάγκη ο λαός της πόλης να μάθει για τον δίκαιο αγώνα μας. Για τα όσα έχουν συμβεί το τελευταίο διάστημα στη συγκεκριμένη εταιρεία. Γιατί το ζήτημα των απολύσεων, το ζήτημα του μισθού και το να ζούμε με αξιοπρέπεια
δεν είναι ζήτημα που αφορά μόνο τους εργαζόμενους και τους απολυμμένους της Τάσκας, αλλά όλους τους εργαζόμενους. Τα κύματα απολύσεων, τρομοκρατίας και αυθαιρεσίας στους χώρους δουλειάς που μεγαλώνουν με τους νόμους που ψηφίζουν οι κυβερνήσεις, με πιο πρόσφατους τους νόμους Χατζηδάκη και Γεωργιάδη, δεν πρέπει να περάσουν. Είμαστε και εμείς εδώ σήμερα για να δηλώσουμε ότι οι συνάδελφοι της Τάσκας δεν είναι μόνοι τους. Οι δυνάμεις του ΠΑΜΕ, τα υγιή σωματεία που με συνέπεια δραστηριοποιούνται, μεταξύ των οποίων και το ΣΕΤΥΠ, έχουν τα αντανακλαστικά και την αποφασιστικότητα να αντιμετωπίσουν οποιοδήποτε στοιχείο εργοδοτικής ασυδοσίας και επιθετικότητας. Η απολύση της Τάσκας δεν είναι κάτι καινούριο. Έρχεται ως συνέχεια μια σειρά άλλων παρόμοιων γεγονότων. Να θυμίσουμε τις εκδικητικές απολύσεις στα εκπαιδευτήρια Φρυγανιώτη σε βάρος εκλεγμένων συνδικαλιστικών στελεχών. Να θυμίσουμε τις απολύσεις στην Προκάτ Αρμό στη Λάρισα, στο Κράτ Χάκετ στην Αθήνα και μια σειρά άλλους χώρους δουλειάς. Όλα αυτά η μεγαλοεργοδοσία τα κάνει γιατί έχει την ψευδαίσθηση ότι με αυτόν τον τρόπο θα σπείρει το φόβο και ότι θα δώσει αποφασιστικό χτύπημα στο οργανωμένο κίνημα. Είναι βαθιά ανοιχτωμένη. Τους το λέμε και τώρα και θα συνεχίσουμε να τους το λέμε με τη δράση μας και είναι ακόμα πιο βαθιά ανοιχτωμένοι όταν νομίζουν ότι οι εργαζόμενοι θα κάτσουν επαθητικά με σκυμμένο κεφάλι να υποστούν όλα αυτά που τους επιφυλάσσουν. Το λέμε αυτό γιατί είτε σε περίοδους κρίσης, και το τονίζουμε αυτό γιατί τα στοιχεία όλα μόνο αισιόδοξα δεν είναι για το μέλλον, είτε σε περίοδους ανάπτυξης η μεγαλοεργοδοσία έχει την απέτηση να πληρώνει πάντοτε το μάρμαρο οι εργαζόμενοι. Δηλαδή με την πρακτική της στέλνει περίπατο τα επιχειρήματα της σημερινής κυβέρνησης και όλων των προηγούμενων ότι η ανάπτυξη με αυτό το μοντέλο, με αυτόν τον τρόπο επιφυλάσσει ευημερία και καλύτερη ζωή για όλους. Δεν είναι έτσι. Και αυτό δυστυχώς το επιβεβαιώνουν όλα τα στοιχεία. Να φέρουμε ενδεικτικά κάποια παραδείγματα. Το 2022 ήταν πάνω από 100 οι νεκροί σε χώρους δουλειάς. Την ίδια χρονιά οι 500 πιο κερδοφόρες εταιρείες είχαν αύξηση κερδών προφόρων 75% που σημαίνει στην πράξη 25,1 δισεκατομμύρια ευρώ.